Είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και ήρθε η ώρα σε πάρα πολύ λίγο να συνδεθούμε με την Άννα την Νικολαίδου στη Θεσσαλονίκη. Θέλω όμως, μέχρι να συνδεθούμε, αν θέλετε να πάμε να δούμε ένα εξαιρετικό βίντεο κλιπ. Ένα βίντεο κλιπ το οποίο πραγματικά έχει κάνει μια συνεργασία εξαιρετική με τον Τζον Όλας, όπου έχουν βγάλει, εκτός των άλλων, γιατί έχει βγάλει και άλλα τραγούδια, το My Heart Is Alone, ένα τραγούδι εκπληκτικό. Δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι και αν μπορούμε να πάμε να το δούμε για να έχουμε μία άποψη. Όχι ακόμα. Πάρα πολύ ωραία. Θα έχουμε την Άννα την Νικολαίδου. Μήπως την έχουμε στο Skype, την Άννα. Να συνδεθούμε τώρα. Ναι. Πάρα πολύ ωραία. Καλημέρα, Άννα. Χαίρομαι πάρα πολύ που καλησπέρα στην εκπομπή σου. Ακούγομαι καλά? Όλα καλά. Εσύ πώς είσαι εκεί στη Θεσσαλονίκη, πώς είναι τα πράγματα, Άννα? Όλα καλά. Είμαστε καραντίνα. Αλλά δεν έχει αλλάξει τίποτα για εμάς μουσικούς. Ούτως ή άλλως η ζωή μας είναι καραντίνα πάντα. Απλώς εντάξει, οικονομικά έχουμε πέσει. Ναι, σίγουρα είναι φοβερό, πραγματικά. Και κάνουμε υπομονή όλοι για να περάσουμε από αυτή τη διαδικασία. Είναι, νομίζω, μία περίοδος που δοκιμάζονται πάρα πολλοί καλλιτέχνες τη δεδομένη χρονική στιγμή. Εσύ, Άννα, δεν σε βλέπω. Γιατί δεν σε βλέπω? Θέλω να βλέπω την Άννα μόνο. Δεν θέλω να βλέπω εμένα. Θέλω να βλέπω μόνο την Άννα. Άννα, είναι πραγματικά γεγονός το διάστημα αυτό. Δεν ξέρω, μας ακούς? Μας ακούς? Έχει πρόβλημα η σύνδεση? Μάλλον. Έχει πρόβλημα η σύνδεση με την Άννα την Νικολαίδου. Μέχρι να ξανασυνδεθούμε, να πάμε να δούμε το τραγούδι, το My Heart Is Alone, που είναι η συνεργασία της με τον Τζον Όλας. Για να θέλετε δούμε τώρα. Νομίζω έχει κάνει την εξαιρετική ανατροπή του τραγουδιού. Θέλουμε να μας μιλήσεις για τη συνεργασία σου με τον Τζον Όλας, πρώτα απ' όλα. Συνεργάζεστε χρόνια? Δεν σε ακούμε καθόλου, Άννα. Έχουμε θέμα με τον ήχο, δεν σε ακούμε. Βλέπουμε το στόμα σου να ανοιγοκλίνει. Α, ναι, ακουστικά. Για βάλε τα ακουστικά να δούμε. Μήπως και... Α, πολύ ωραία. Κάτι συμβαίνει με τον ήχο. Πάρα πολύ ωραία. Ο Τζον Όλας, λοιπόν, ήταν και φιλοξενούμενος εδώ στην εκπομπή αρκετές φορές. Νομίζω έχει κάνει πραγματικά πάρα πολλές συνεργασίες. Ναι. Και εδώ βλέπουμε με την Άννα την Νικολαίδου μια εξαιρετική συνεργασία και μια... Άννα, έχεις υπέροχη φωνή. Ξέρω ότι δεν μπορούμε να σε ακούσουμε προς το παρόν. Αλλά τώρα σε ακούμε? Άννα, πρέπει να είναι καλύτερα. Τώρα είναι πολύ καλύτερα, πίστεψέ με. Έχεις πραγματικά μια υπέροχη φωνή. Πόσο το βίντεο. Πόσο καιρό, εκπληκτικό το βίντεο, λέει εδώ η Μαρία. Πόσο καιρό συνεργάζεσαι με τον Τζον Όλας? Συνεργαζόμαστε από το 2017.
Είναι ένας αγαπημένος φίλος και συνεργάτης. Αυτό το κομμάτι το κάναμε ως πρώτο βήμα στην εργασία μας. Ναι. Είναι σε στίχους του Τζον Όλας και σε μουσική του Νίκ Ουόρτ. Πολύ μου στείλει λοιπόν τη μελωδία και έπρεπε εγώ να κάνω το vocal arrangement. Ναι. Και να βάλω τους στίχους στα αγγλικά. Και το κάνεις και πάρα πολύ καλά. Και μπράβο, yeah. Συγχαρητήρια σε όλο αυτό. Έχετε κάνει και άλλο τραγούδι. Θα το ακούσουμε κλείνοντας μετά. Θέλω να μας πεις λίγα λόγια για σένα. Δηλαδή, ασχολείσαι με το τραγούδι επαγγελματικά, καταρχάς. Βρίσκεσαι Θεσσαλονίκη. Ναι, ναι, ασχολούμαι από μωρό παιδί. Ναι. Ο πατέρας μου είναι ο Νίκος Νικολαίδης, ο στιχουργός. Mm-hmm. Και ήταν αναπόφευκτο να ασχοληθώ. Λόγω του μπαμπά, είναι αυτό που λένε το μήλο πέφτει κάτω από τη μηλιά. Ακριβώς, ακριβώς. Πάρα πολύ ωραία. Είναι δηλαδή αυτό που πραγματικά θα ήθελες πάντα να κάνεις. Τη δεδομένη χρονική στιγμή όμως, που οι καλλιτέχνες βιώνουν όλο αυτό το δράμα, θα έλεγα. Πώς είναι τα πράγματα, πώς τα βλέπεις εσύ, που είσαι και από οικογένεια καλλιτεχνική? Εμείς δεν κλεινόμαστε, δημιουργούμε. Μέσα στην καραντίνα βγάλαμε 11 κομμάτια και από την αρχή του έτους βγάλαμε 15. Πάρα πολύ ωραία, μπράβο. Οπότε δηλαδή, δεν πτωούμαστε. Είναι κάτι που θες να πεις, είναι περισσότερο η ποσότητα των τραγουδιών που βγήκε στην καραντίνα από ό,τι άλλες χρονιές? Βεβαίως, ναι, η καραντίνα είναι η ζωή μας ούτως ή άλλως για όλους τους καλλιτέχνες. Α, από αυτή την άποψη το λες. Ναι, ναι. Σωστά, πάρα πολύ σωστά. Σε ετοιμάζεις τώρα κάτι, αυτή τη χρονιά πώς θα βλέπεις τα πράγματα, θα είσαι κάπου, θα σε ακούσουμε κάπου? Ετοιμάζουμε πάρα πολλά πράγματα, ετοιμάζουμε συνεργασίες με εξωτερικό και με Ελλάδα. Ναι. Με τον Γιάννη τον Παρίσι, ναι. Με τον Δημήτρη Λιόλιο, με τον Στέφαν Κρέισι από την Γερμανία και τον Πίτερ Περούν. Κάναμε και ένα κομμάτι φέτος στο Stay With Me The Night. Επίσης με τον Frank Lovejoy από την Love Dream Productions. Ετοιμάζουμε ένα δίσκο, ο οποίος λόγω καραντίνας βέβαια αναβλήθηκε η κυκλοφορία του και θα κυκλοφορήσει από το 2021. Θέλω να σε ρωτήσω για τα βαυκαλήματα του Νίκου του Νικολαίδη. Είναι ο μπαμπάς σου καταρχάς, έτσι? Ακριβώς. Να πούμε, τι συνεργασία, πώς είναι να συνεργάζεσαι με τον μπαμπά? Είναι κάτι πάρα πολύ όμορφο. Υπάρχει μια πάρα πολύ ωραία επικοινωνία. Ναι. Το κάνω όλη τη ζωή μου, οπότε δεν γνωρίζω και κάτι άλλο. Είναι... είναι ναι, πραγματικά είναι... Πες εσύ, με συγχωρείς. Πες. Είναι ένας αξιόλογος στιχουργός. Ναι. Πολύ καλός coach. Και περνάμε υπέροχα. Πάρα πολύ όμορφο αυτό, το να έχεις τέτοια σχέση με τον πατέρα είναι σου. Είτε. Είναι ό,τι καλύτερο. Να ρωτήσω κάτι που θέλω. Η Μαρία, σε ρωτάει κάτι η Μαρία, λίγο δυνατά μαράκι μου, μόνο ναι. για να έχουμε καλή σύνδεση. Έχεις σκεφτεί να πας σε κάποιο reality, τύπου... Έχω συμμετάσχει στο The Voice. Α, μπράβο, συγχαρητήρια. Ναι. Απλώς δεν βόλεψαν τα συμβόλαια, γιατί έχω και άλλα 3 συμβόλαια. Οπότε, δυστυχώς, δεν εμφανίστηκα ποτέ στη τηλεόραση. Σε καταλαβαίνω. Ναι, τα συμβόλαια είναι αποκλειστικότητα, οπότε... Ακριβώς. Ναι. Πάντως είναι μια καλή ευκαιρία για τα νέα παιδιά, άμα θέλουν να πάρουν λίγο παραπάνω προβολή. Ναι, πολύ σωστά. Βοηθάει, πιστεύεις, ένα reality να σου ανοίξει μια πόρτα, ας πούμε, που ενδεχομένως θα σου άνοιγε και πάλι, εγώ πιστεύω, αλλά θα σου άνοιγε, ας πούμε, λίγο δυσκολότερα, γιατί ενδεχομένως το reality να σε βοηθήσει σε κάτι άλλο. Βοηθάει ως έναν βαθμό, σίγουρα, επειδή είναι τηλεόραση, δηλαδή το κοινό σε βλέπει απευθείας. Πάντως αυτό με τα συμβόλαια δεν ξέρω κατά πόσο κάποιος καλλιτέχνης φτασμένος θα μπορούσε να επωφεληθεί από αυτή τη διαδικασία. Γενικά μπορεί να είναι και παγίδα τα συμβόλαια. Θα μπορούσε. Ναι, απλά αυτό είναι δεσμευτικά, οπότε το καταλαβαίνω απόλυτα. Βέβαια, εγώ πιστεύω ότι είτε πας σε reality είτε όχι, άμα αγαπάς αυτό που κάνεις, έχει σημασία. Έτσι. Πάρα πολύ ωραία. Άννα Νικολαίδου, έχεις κάνει πάρα πολλά πράγματα. Εγώ θα ήθελα πραγματικά κάποια στιγμή να σε έχουμε και κοντά μας. Να πούμε... Θα χαρώ πάρα πολύ. Έχεις κάνει το «Πες μου τι σκέφτεσαι». Το Ακριβώς. «Για του λόγου το ασφαλές» που είναι και ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο κλιπ, το οποίο δείχνει και ουσιαστικά έχει να κάνει με την ασφάλειά μας, δηλαδή τα τραγούδια σου. Έχουν στίχους οι οποίοι έχουν να πούν κάτι. Δεν είναι. Το «Για του λόγου το ασφαλές» δεν έχει να κάνει με την ασφάλεια. Είναι μία φράση την οποία χρησιμοποιούμε λανθασμένα. Πάρα πολύ σωστό. Οπότε γι' αυτό το λόγο γράφτηκε το κομμάτι. Πάρα αυτή πολύ. Αυτή ήταν η έμπνευση.
Άννα Νικολαίδου, εύχομαι πραγματικά να σε έχουμε και άλλη φορά εδώ μαζί μας. Τώρα κλείνοντας, θα δούμε και λίγα πράγματα και από άλλη δουλειά σου. Από το «Σε έχω μεγάλο άχτη». Θα κλείσουμε έτσι με τον Τζον Όλας πάλι που έχεις κάνει αυτό το υπέροχο ντουέτο. Φιλιά πολλά, να σε έχουμε ξανά στην εκπομπή. Θα χαρούμε πάρα πάρα πολύ. Χάρηκα πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια και σε σένα. Και μην ξεχνάτε, κυρίες και κύριοι, 211.600, γιατί πραγματικά το Double Reaction Collagen είναι κάτι το οποίο θέλουμε να έχουμε. Είναι αγαπημένο προϊόν του TV Forum. 2 μπουκάλια θα πάρετε και 100 σπιρουλίνες ή 2 κολαγόνα και μία Body Relief. Είναι 39 ευρώ, είναι δώρο τα έξοδα αποστολής, εντελώς δωρεάν μία μάσκα προστασίας. Προλάβετε, τηλεφωνήστε γρήγορα τώρα και ένας τυχερός στο τέλος του μήνα θα έχει και ένα υπέροχο δώρο. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε την υγεία σας και όλα θα πάνε καλά. Φιλιά πολλά. Σφίγγω τα χέρια, τα μάτια κλείνω αργά. Αισθάνομαι ένα δίκοπο μαχαίρι στην καρδιά. Που η ζωή παραμένει από κάποιους ρημαγμένη. Σε ποια λογική τους πονηρή διεφθαρμένη. Τώρα έφτασε η ώρα για τρόπος διαφυγής. Προσευχή σου από τα χέρια του Θεού για να πιαστείς. Το κακό από την ψυχή σου τώρα πρέπει να αποβάλεις. Νιώσε την αγάπη, έστω λίγο να ανασάνεις. Λίγα λεπτά από το τέλος του κόσμου. Ο ήλιος σκοτεινιάζει και χάνονται όλα μπρος μου. Τα κρίζω και αισθάνομαι το φόβο να λυγίζω. Να χάθει δύναμη το χρόνο να γυρίσω. Να γυρίσω σε όλα εκείνα που αγάπησα. Να αγκαλιάσω εκείνους που λαχτάρισα. Ό,τι όμορφο υπάρχει θα χαθεί από το χάρτη. Έφτασε ο χρόνος που θα γίνουν όλα στάχτη. Σφίγγεις τα χέρια, λόγια τα πολλά πριν το τέλος του κόσμου. Άργησες, δεν με νοιάζει, ας χαθούμε όλα μπρος μου. Δακρύζω, δεν αισθάνομαι άλλο τίποτα για σένα. Πάψε να μου μιλάς για τα περασμένα. Σ' έχω μεγάλο αχτή, μου γυρίσες την πλάτη. Συγχώρεσαι καμία στην ασυνειδησία. Υπάρχει. Θα χαθεί από το χάρτη. Έφτασε ο χρόνος που θα γίνουν όλα στάχτη. Να γυρίσεις σε όλα εκείνα που αγάπησες. Μετάνιωσες, Τζον, αλλά το άργησες. Ένα πέταχτο φιλί, ταξίδεψα όλη τη γη. Θα έφτανα για σένα μέχρι τη σελήνη. Την αρρώστια μου εγώ γνωρίζω το αδίδωτο. Μαζί γιατρέ μου, θέλεις να πονάω. Κι όσο λοιπόν το προσπαθώ να έχω σώμα δυνατό, στο μυαλουδάκι πάντοτε κολλάω. Φού το νιώθω θα σου το πω, χωρίς εσένα εγώ δεν ζω. Πρέπει να δεις για να πιστέψεις, κι όλο μου λες τα παράλες. Για του λόγου τα ασφάλες θέλω, έλα να με γιατρέψεις. Κι όλο μου λες τα παράλες. Για του λόγου τα ασφάλες θέλω, έλα να με γιατρέψεις. Θα βρω αλλού τη γιατρία. Σεξ
ξεχάσω για γάλα, τότε να δω πώς.